Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ σοβαρό παραμένει και με αρκετές διαστάσεις το πρόβλημα που έχει ανακύψει το λιμάνι της Κυπαρισίας μετά την υποχώρηση και τμήματος του προσύνεμου μόλου. Την κατάσταση μαζί με την αγωνία των φορέων της περιοχής κατέγραψε η Περιφέρεια, με τον Πέτρο Τατούλη να σημειώνει πως όσον αφορά τις ευθύνες, το θέμα θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Για την παρέμβαση που θα πρέπει άμεσα να υπάρξει, τονίστηκε πως αναζητείται τρόπος για να στηριχθεί χρηματοδοτικά αυτή. Η κατάσταση με το λιμάνι της Κυπαρισίας δυστυχώς είχε προβλεφθεί και σήμερα φτάνει στο να είναι σε ένα οριακό σημείο. Έχουμε πει ότι το λιμάνι της Κυπαρισίας αποτελεί τη μοναδική πύλη ολόκληρης της περιοχής προς τη Μεσόγειο. Ζηλεύουμε με την καλή έννοια το κατάκολο που η φυσική ομορφιά του δεν έχει καθόλου να κάνει με αυτή την εδώ ομορφιά την οποία πριν από λίγο εγκομίασε ο κύριος Περιφερειάρχης. Άρα πιστεύω ότι έστω και αυτή την ώρα, μέσα από τις αλλοπάλληλες σκέψεις και διαδικασίες και συζητήσεις, θα έχουμε ένα πιο συγκεκριμένο σημείο αναφοράς. Πρόσφατα, τμήμα του προσύνεμου μόλου υποχώρησε και το καμπανάκι χτύπησε ακόμη πιο δυνατά. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μαζί με αντιπροσωπεία και φορείς επισκέφθηκε χθες σε μια αυτοψία του στην περιοχή. Εδώ και αρκετούς μήνες δεχθήκαμε την προσφορά ενός συμπατριώτη σας, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι τεχνικός και έχει ένα σημαντικό γραφείο μελετών, και αρχίσαμε να εξετάζουμε και να επεξεργαζόμαστε μια σύγχρονη μελέτη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απειλούσαν και που απειλούν το λιμάνι της Κυπαρισίας. Ήδη έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις ώστε η μελέτη αυτή να μην επαναλάβει τις αδυναμίες της προηγούμενης μελέτης. Η εκτίμησή μας είναι ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα έχουμε την μελέτη στα χέρια μας. Η δική μας η σπουδή είναι να βρούμε και τρόπο για να αντιμετωπίσουμε και την λεγόμενη τρίτη φάση στο λιμάνι της Κυπαρισίας. Σε 15 μέρες θα είναι έτοιμη η μελέτη, όπως σημείωσε ο κύριος Τατούλης, και από εκεί και μετά το ζήτημα είναι να βρεθεί η χρηματοδότηση. Δεν είναι εύκολο πράγμα, καθότι τα έργα που είχαν εκτελεστεί ήταν ενταγμένα σε κοινοτικά προγράμματα και είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο οι ίδιες εργασίες να ενταχθούν πάλι σε κοινωνικό πρόγραμμα. Πρόθεση λοιπόν υπάρχει από την Περιφέρεια για την ένταξη του έργου και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, σημείωσε ο Περιφερειάρχης. Από την άλλη υπάρχει και το ζήτημα των ευθυνών. Είναι εδρεωμένη η αντίληψή μας ότι όλα αυτά τα θέματα πηγαίνουν στον φυσικό τους δικαστή. Είναι ο μόνος που μπορεί να διερευνήσει αυτά τα πράγματα. Λαϊκά δικαστήρια δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να δημιουργηθούν μόνον και μόνον στηρίζοντας τις επικοινωνιακές ανάγκες πολιτικών οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος της ευθύνης και του θεσμικού τους ρόλου. Κινούνται από κοινού για να πάει όλη αυτή η υπόθεση στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να αποφασίσει. Αισθητή είναι η πτώση των ενοικίων λόγω της οικονομικής κρίσης. Με την πίεση αυτή για περαιτέρω μείωση να συνεχίζεται. Οι τιμές μάλιστα έχουν παρουσιάσει πτώση πάνω από το 20% στην περιοχή της Καλαμάτας αλλά και πανελλαδικά, που κατά μέσο όρο υπολογίζεται πάντως γύρω στο 15%. Παρά όμως και τις προσπάθειες των ιδιοκτητών, οι ενοικιαστές αδυνατούν να πληρώσουν. Σύμφωνα με έρευνα μεγάλη λιτός των ενοικίων. Όπως δηλώνουν τα στοιχεία, οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να προβούν σε γενναίες εκτόσεις προκειμένου να βρουν μισθωτές. Υπάρχει μία μείωση των ενοικίων και πέρυσι είχαμε μείωση και φέτος. Σίγουρα είμαστε περίπου 25% και σε ορισμένες περιπτώσεις και 30% κάτω σε σχέση με τις τιμές που επικρατούσαν το 2008, δηλαδή πριν μας χτυπήσει η κρίση. Αυτό είναι και στις επαγγελματικές μισθώσεις αλλά και στις κατοικίες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν άλλες μειώσεις στα ενοίκια. Ήδη πολλοί, όπως σας είπα, έχουν προβεί σε γενναίες μειώσεις των ενοικίων από 20-25% και καμιά φορά και σε κάποιες περιπτώσεις και 30%. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν άλλο τα ενοίκια. Ήδη όλα κινούνται οριακά. Η οικονομική κρίση όμως καλάκρατη. Μπορεί οι μειώσεις να είναι αρκετές. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιό τους. Οπωσδήποτε όταν κάποιος μένει χωρίς δουλειά και έχουμε ζευγάρια με δύο παιδιά
που είναι και οι δύο άνεργοι και οπωσδήποτε ζητούν μία πίστοση χρόνου από τους ιδιοκτήτες και οπωσδήποτε δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επίσης βλέπουμε τώρα το τελευταίο διάστημα πολλούς νέους ανθρώπους, παρότι έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, να μένουν πλέον στα σπίτια των γονιών τους, ό,τι γινόταν δηλαδή και πριν από 25 με 30 χρόνια, προκειμένου να μην έχουν πολλά έξοδα. Δυσκολεύονται οι ιδιοκτήτες και εκείνο που μας λένε και σε εμάς τους κτηματομεσίτες είναι ότι έχουμε μια υψηλή φορολογία, δηλαδή μας παίρνει το κράτος ένα μεγάλο μέρος από το εισόδημα του ενοικίου, απ' την άλλη πληρώνουμε και το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, το φόρο ακίνητης περιουσίας και οπωσδήποτε θα πρέπει και εμείς από κάπου να εξισορροπήσουμε αυτές τις απώλειες που έχουμε. Αλλά εφόσον διαρκεί η κρίση θα πρέπει να εκλογικευτούν και οι τιμές και να πάνε προς τα κάτω. Συνεχίζει πίεση από την πλευρά του Δήμου της Καλαμάτας αναφορικά με την πρόθεση του ριζόμυλος Καλαμάτα που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το λεγόμενο ΕΣΠΑ2. Σήμερα ο Παναγίος Νίκας δεν έδωσε συνέχεια στην απάντησή του Στάθη Αναστασόπουλου του Δήμαρχου Μεσίνης και σημείωσε ξανά χαρακτηριστικά όπως προέχει να προταθεί το δημόσιο συμφέρον. Όμως η επιδίωξή μας είναι το έργο αυτό να χρηματοδοτηθεί από το ΜΕΑΚΟ πρόγραμμα του Υπουργείου. Υπερβαίνει τις δυνατότητες της περιφέρειας στο συγκεκριμένο έργο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα έργο 42 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή και 50% έκπτωση να πάρει, που θα πάρει μεγάλη έκπτωση, τα ξέρουμε αυτά. Είναι τόσα πολλά τα χρήματα που υπερβαίνει τις δυνατότητες της περιφέρειας. Εγώ σας λέω για το συγκεκριμένο έργο ότι θα είναι κρίμα να τελειώσει το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, να τελειώσει το ΕΣΠΑ, συγγνώμη, η τέταρτη προγραμματική περίοδο και να παραμείνει το έργο αυτό στο ντουλάπ. Μελετημένο, όριμο, εγκεκριμένο, είχε επίβλεψη και είναι έργο ίδιας αξίας με τον περιμετρικό δακτύλιο Καλαμάτας. Κατά την άποψή μου είναι το υπαρθυμόν 1 οδικό έργο της Μεσσηνίας. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, ο υπάρχον δρόμος δεν μπορεί να είναι ένας δρόμος ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες, ούτε του παρόντος δεν καλύπτει, τις ανάγκες του μέλλοντος. Χρειάζεται επί της ακτογραμμής, είναι 500 με 700 μέτρα από την ακτογραμμή, ένας δρόμος ο οποίος να λειτουργεί συμπληρωματικά με τον αυτοκινητόδρομο, περί αυτού ομιλούμε, που να καλύπτει το νομό ολόκληρο. Θα είναι ένα συλλεκτήριος δρόμος ο οποίος θα κατανέμει η κυκλοφορία και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη συνεργασία όλων μας. Εγώ αν έκανα πίσω ως δήμαρχος δεν θα κατασκευάζονταν ο περιμετρικός δακτύλιος Καλαμάτας. Δεν θα κατασκευάζονταν. Μέχρι τώρα έχει συνεδριάσει 10 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμόσαστε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Προφανώς χάλασε τις σχέσεις μου με καμιά πενταριά φίλους μου για το συγκεκριμένο έργο. Γιατί κάποιοι θίγονται. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να προτάσουμε το δημόσιο συμφέρον. Αλίμονό μας αν δεν βάζουμε μπροστά το δημόσιο συμφέρον και αν δεν βρίσκουμε τις πολιτικές εκείνες να πείθουμε όλους αυτούς οι οποίοι θίγονται. Δεν θα γίνει διαφορετικά τίποτα. Πάντα θα θίγονται κάποιοι. Ο Δήμαρχος Μεσίνης, ακούστε, εγώ ποτέ δεν θα καταφερθώ εναντίον συνάδελφου. Κάνει ο άνθρωπος τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί. Επιστρέφουμε εμείς στο πρώτο θέμα της ενημέρωσής σας και την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Κυφαρισίας, όπου κυριολεκτικά είναι δραματική αλλά και ωριακή. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Δήμαρχο Τριφυλλίας, τον κύριο Κωνστακολιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, τους ομοτράπεζούς σας και στους ακροατές σας. Μαζί μας και ο διευθυντής της εφημερίδας Φωνή, ο Θανάσης Τσαμούλης. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα μου, Θανάση. Κύριε Δημάρχε, να ξεκινήσω με εσάς, γιατί η κατάσταση στο λιμάνι είναι οριακή. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να ξεφύγει από αυτό τον χαρακτηρισμό και άμεσα. Η κατάσταση δεν είναι πια οριακή. Εξεπεράσει τα όρια της. Λιμάνι Κυπαρισίας δεν υπάρχει πια. Ο προσύνεμος μόλος έχει καταστραφεί. Και ουσιαστικά λιμάνι δεν υπάρχει. Άρα δεν είμαστε σε οριακή κατάσταση. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Για άλλη μια φορά, χτες έγινε μια επίσκεψη στο λιμάνι με την παρουσία του ίδιου του περιφερειάρχη, του κυρίου Τατούλη και των
αντιπεριφερειαρχών, του κυρίου Αλευρά, με τον οποίο πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει συσκέψεις για το λιμάνι της Κυπαρισσίας και με την κυρία Νικολάκου και βεβαίως με τους δικούς μας εδώ τοπικούς παράγοντες. Το λιμάνι της Κυπαρισσίας, κύριε Κανελόπλε, έχει δύο πτυχές. Η μία πτυχή είναι το αμαρτωλό παρελθόν του. Πώς έγινε το έργο, γιατί το έργο έβγαλε κακοτεχνίες, γιατί το λιμάνι κατέρευσε σε λίγα χρόνια. Και βέβαια το μέγα αίτημα που υπάρχει εδώ από τους πολίτες της Κυπαρισσίας και όλου του Δήμου μας και από τη Δημοτική Αρχή είναι να διερευνηθεί και θα διερευνηθεί δικαστικά όλη αυτή η ιστορία για το πώς έγινε το λιμάνι και πώς κατέρευσε το λιμάνι. Τουλάχιστον θα αποδοθούν οι ευθύνες, μισό λεπτό για να τονίσουμε αυτό, οι ευθύνες θα αποδοθούν. Η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η πραγματική. Η υπόθεση οδηγείται στην εισαγγελία, έχει ήδη οδηγηθεί. Από ό,τι ξέρω και αυταπαγγέλτως η εισαγγελία έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση και το λιμενικό ταμείο έχει αναφερθεί στην εισαγγελία για τις καταστροφές που έχει υποστεί το λιμάνι και ή αύριο κατά πάσα πιθανότητα ή μεθαύριο αποστέλλεται στην εισαγγελία της Κυπαρισσίας και ο ολοκληρωμένος φάκελος όπως έχει συλλεγεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή της Κυπαρισσίας. Αυτό αφορά το χθες. Το μείζον θέμα όμως, και αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα, είναι το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Φταίνε κάποιοι. Ας τιμωρηθούν. Το λιμάνι καταστράφηκε. Έχουμε ελπίδα να το προστατεύσουμε. Εμείς είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία και εγρήγορση με την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία έχει και την αρμοδιότητα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν φταίει για την κατάντια του λιμανιού. Βεβαίως πολύ περισσότερο δεν φταίει η παρούσα δημοτική αρχή, ενδεχομένως το και η χτεσινή. Εκείνο που έχει όμως αξία είναι όλοι μαζί να εργαστούμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ξαναλέω, από εδώ και πέρα. Το λιμάνι της Κυπαρισσίας. Ωραία, ωραία. Πέρα από τις επισημάνσεις, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο? Εκείνο που υπάρχει είναι ότι η περιφέρεια έχει αναθέσει και ως ο νου που ολοκληρώνεται μία μελέτη για την επισκευή του λιμανιού, η οποία όμως βγάνει ένα κόστος παρέμβασης της τάξεως των 2 εκατομμυρίων ευρώ και λίγο παραπάνω. Το ζήτημα είναι ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα βρεθεί να καλύψει αυτή τη δαπάνη. Γιατί από κοινοτικό πρόγραμμα είπαμε, Γιώκ, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει χρηματοδότηση. Από ό,τι φαίνεται, επειδή το λιμάνι έχει γίνει με κοινοτικό πρόγραμμα, δεν μπορεί ενδεχομένως το κοινοτικό πρόγραμμα να καλύψει το ίδιο έργο ανεξάρτητα από τις ατέλειες και τις κακοτεχνίες που έχει. Ωραία. Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα. Να σας ρωτήσει και ο Θανάσης, παρακαλώ. Ναι, Θανάση. Οπότε βλέπετε. Θανάση, μισό λεπτό. Επομένως, το ζήτημα είναι, εάν θα βρούμε χρηματοδοτικό εργαλείο και εμείς από χθες που ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να λέει ότι έχουμε μια δυσκολία στην ανέβρεση χρηματοδοτικού εργαλείου, είμαστε σε εγρήγορση, είτε μέσω των χρημάτων της περιφέρειας, είτε μέσω προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και βεβαίως αύριο θα ζητήσουμε συνάντηση γραπτά και προφορικά με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να δούμε αν είναι σε θέση το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση, μιλάω, του λιμανιού, γιατί το λιμάνι εκτός από την αποκατάσταση του Θανάση έχει και την προοπτική του, η οποία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Καλά, εκείνα με τα λεγόμενα master plan πάντως έχουν μείνει στα χαρτιά, φαντάζομαι, μέχρι τώρα. Όλα έχουν μείνει στα χαρτιά και βεβαίως το λιμάνι ξεκίνησε να γίνεται χωρίς να υπάρχει master plan. Και όλοι εδώ με ρωτάνε εμένα τώρα τι λιμάνι θέλαμε. Θέλαμε λιμάνι εμπορικό, θέλαμε λιμάνι για κουραζερόπλια. Αυτά όλα δεν είχαν γίνει καθόλου, κύριε Κανελόπλε. Ήταν ένα έργο που έγινε στον αέρα. Το ζήτημα, ξαναλέω όμως, είναι ότι το λιμάνι πρέπει να αποκατασταθεί, να υπάρξει λιμάνι. Στοιχειοδός. Και εμείς, πέρα από την εισαγγελική αναφορά, που αφορά το χθες, θα εργαστούμε ύστερα και από τη χθεσινή κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Τατούλη, ο οποίος θετικά το αντιμετωπίζει ο άνθρωπος το πρόβλημα. Αλλά το ζήτημα είναι να δούμε επί της ουσίας τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς πρέπει, έχουμε συλλέξει την αγωνία των κατοίκων και δεν είναι μόνο των κατοίκων της Κυπαρισσίας. Είναι ολόκληρη της Τριφυλίας και της Παιδινής και της Παραθαλάσσιας και της Ορεινής ότι το λιμάνι της Κυπαρισσίας είναι η μοναδική διέξοδος που υπάρχει στη Μεσόγειο για την περιοχή την ευρύτερη. Θα παλέψουμε να βρούμε χρηματοδοτικό εργαλείο μαζί με την περιφέρεια. Ωραία, Θανάση. Καταρχήν η όλη υπόθεση παραπέμπει σε τσακώνα. Δηλαδή, δημόσιες επενδύσεις, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, γράψω στο χιόνι, Δήμαρχη. Διότι και η τσακώνα, εάν, ας πούμε, δεν γινόταν κάποιο τρίκ, δεν ξέρω σε τι φάση έγινε και με τι επιχειρήματα
κυρίως με τα επιχειρήματα της οικονομικής κρίσης και της απομόνωσης μιας περιοχής κλπ. Και κατάφερε και μπήκε στην τελική φάση στο ΕΣΠΑ, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε αυτοκινητόδρομο. Όπως το λες. Λοιπόν, επομένως το ζήτημα είναι τώρα τι γίνεται. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή ο κύριος Στατούλης έχει μια εμπειρία πολιτική χρόνια κλπ. Τον είδε ζεστό ή τον είδε. Άντε εντάξει, θα. Όχι, είδα ένα περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη, ο οποίος να εμφανίζεται να έχει συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και να είναι σε μια εναγώνια αναζήτηση, με την καλή έννοια, το ξαναλέω, αναζήτηση χρηματοδοτικού εργαλείου. Χρησιμοποιώ τη δική του έκφραση. Εκεί θα πάμε παρέα. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι στην υπόθεση του λιμανιού είχε αναμειχθεί στο παρελθόν, προημών δηλαδή, ο σημερινός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο κ. Μουτζούρης, θα προσπαθήσουμε, έστω και τη δική του ευαισθησία, να ενεργοποιήσουμε, ώστε να βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν μπορώ να φανταστώ, Θανάση, ότι το λιμάνι της Κυπαρισίας δεν θα υπάρχει. Πάντως η πραγματικότητα είναι σήμερα σκληρή, έτσι όπως και να το κάνουμε. Και ένα άλλο ζήτημα είναι ότι αυτή η λεγόμενη τρίτη φάση, ναι, τι έργα περιλαμβάνει. Αυτό, αυτό το κομμάτι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η περιβόητη τρίτη φάση ενδεχομένως να βγει σε αναζήτηση χρηματοδότησης. Όμως για να γίνει η μελέτη της περιβόητης τρίτης φάσης θα πρέπει να προηγηθεί το master plan. Πρέπει δηλαδή να καταλήξουμε και η αποκατάσταση. Τι λιμάνι θέλουμε. Να. Καλά. Και να εδώ οφείλω να υπενθυμίσω, κύριε Κανελόπλε, ότι έχουμε υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση, εμείς, η Περιφέρεια και το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας, το οποίο μη έχοντας χρήματα, μια συμβολική συμμετοχή θα έχει, να χρηματοδοτήσουμε. Η προγραμματική σύμβαση είναι να το χρηματοδοτήσουμε μέσω της, να αναζητήσουμε τη λύση μέσω της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του Master Plan για την περίφημη τρίτη φάση. Όμως ξαναλέω, Θανάση και κύριε Κανελόπλε, σήμερα το μείζον θέμα πέρα από την τρίτη είναι φάση. Είναι η αποκατάσταση. Είναι η αποκατάσταση. Βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάντως να καταγράψουμε την αγωνία. Η κατάσταση εδώ μεταξύ, εάν δεν γίνει επέμβαση, από ό,τι βλέπουμε εδώ στα πλάνα, εάν υπάρξει μια κακοκαιρία και τέτοια, όλα αυτά καταλαβαίνει θα γίνει ένα σωρό ερειπίων μέσα στο λιμάνι. Θανάση μου, το λιμάνι ήδη είναι ένα σωρό ερειπίων. Το μόνο που έχει απομείνει είναι η άκρη του λιμανιού, το περιβόητο λιμενικό καταφύγιο, όμως όπου και εκείνο πια δεν μπορεί να αντέξει όταν το ίδιο το λιμάνι δεν αντέχει. Εγώ κάνω μια έκκληση και έχω πει καθαρά, και ας παραξηγηθεί πάλι η φωνή μου, εάν επρόκειτο για κάποια από τα πολύ μεγάλα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω ποιο άλλο, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δεν θα εξαντλούσε και την τελευταία του ηκμάδα. Λοιπόν, και αυτό επιζητούμε. Κατανοητό, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Κανελόπλε, με συγχωρείς, επειδή άκουσα ότι έγινε και κάποια σχόλια στο δελτίο σας το μεσημεριανό που αφορούσε το Δήμο Αετού. Ναι. Θα το πούμε λίγο αργότερα, αλλά μπορείτε να επισημάνετε. Έγιναν σχόλια αναφορικά με την κατάσταση στο δικό δίκτυο και με καταγγελίες δημοτικών εκεί της περιοχής, ανθρώπων της περιοχής, για την κατάσταση στο δικό δίκτυο και τον ηλεκτροφωτισμό. Κοιτάξτε, όσο με αφορά το ειδικό δίκτυο, δεν ξέρω αν αναφέρονται στο επαρχιακό ή στο δημοτικό ειδικό δίκτυο. Προχτές που είχαμε τη συνάντηση με τον κύριο Τατούλη, αναφερθήκαμε εξοχιστικά και στο δικό δίκτυο, το ενδομεσσηνιακό δίκτυο. Θα το δούμε αυτό το ρεπορτάζ. Ωραία, αλλά επειδή δεν είμαι σε σημείο που μπορώ να σας παρακολουθήσω, εάν νομίζετε ότι πρέπει και εκεί να τοποθετηθούμε, γιατί μου μεταφέρατε ότι έγινε κάποια σχόλια, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το Δήμο Αητού κτλ. Οφείλω να σας πω από τώρα, ότι ο Δήμος Τριφυλλίας, στη λογική της ισόρροπης όπως την έχουμε πει ανάπτυξης, προς το παρόν βέβαια δεν κάνουμε ανάπτυξη, κάνουμε αυτοσυγκράτηση της κατάστασης. Εξισορρόπηση, μπράβο Θανάση. προσπαθούμε να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, ως Δήμος και ό,τι χρηματοδοτικά εργαλεία έχουμε, και καταλαβαίνω κάποιος διαμαρτύρεται ότι δεν έχει μια λάμπα το τάδε χωριό και λέει ρε παιδιά, μια λάμπα δεν μπορείτε να βάλετε. Αλλά αν σκεφτείτε, κύριε Κανελόπλε, ότι ο Δήμος Τριφυλλίας έχει αυτή την τεράστια έκταση, δεν μιλάμε πια για μια ή για δύο λάμπες,
μιλάμε για χιλιάδες λάμπες. Εάν κάποιος λέει, μα δεν μπορείτε να κλείσετε μία γούβα σε αυτόν τον δρόμο, μιλάμε για χιλιάδες γούβες. Έχει πάντως το δικαίωμα να το λέει. Επιτρέψτε καλώς, να σας το πω. Καλώς, και σαφώς και οι επισημάνσεις κάνουν καλό στο να βελτιώσουν για την κατάσταση. Και να γίνεται ένα σχόλιο και να λέμε ότι δεν είναι εγκαταλελειμμένος ο Δήμος Αετού, όπως δεν είναι εγκαταλελειμμένη καμία δημοτική ενότητα, απλά όλα εντάσσονται μέσα στη συγκυρία και τις δυνατότητες που έχουμε. Πάντως κύριε Δήμαρχε, εν ώψη καλοκαιριού, βρέστε άκρη, βγάλτε όπως το λένε από τη Μήγα Ξύγκη, κάντε μια μικρή εργολαβία για το επαρχιακό δίκτυο, γενικότερα για τις Λακκούβες, γιατί καλοκαίρι έρχεται, επισκέπτε σάρκους και τα πράγματα είναι λίγο σοβαρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Και λέω με μισό λεπτό, ξέρεις, ο Θανάσης είναι φιλόλογος μου και μπορώ να μιλάω. Όπως και εσύ άλλωστε. Κοίταξτε, εδώ επί 6 χρόνια η Κυπαρισσία ήταν γεμάτη τρύπες. Εντάξει, ναι, ένα τώρα έργο, τελευταία κάτι γίνεται. Ένα έργο που ερχόταν από τα παλιά Θανάση, να μην πω ότι ήταν το ίδιο με το λιμάνι της Κυπαρισσίας, αλλά εν πάση περίπτωση ένα προβληματικό έργο. Εμείς κάναμε μια εργολαβία, αναπτύξαμε όσες διαδικασίες μπορούσαμε να αναπτύξουμε στο δίκτυο και ήδη οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται. Το ίδιο θα γίνει στην στα Πιατρά, ναι, όπου ολοκληρώνεται η επέκταση του υδραγωγείου, ολοκληρώθηκε και πλέον θα ασφαλτοστοθούν. Ζητάμε από την περιφέρεια και είχαμε μια καλή κουβέντα χτες για το ενδοτριφυλιακό δίκτυο με την περιφέρεια να κλείσουν κάποιες γούβες στην θανατηφόρα εθνική οδό Κυπαρισσίας Φιλιατρών που κάθε μέρα θρυνούμε θύματα. Και οφείλω να πω, για να μην παραξηγηθώ, έχουμε και πολλές άλλες εκκρεμότητες. Όπως παραδείγματος χάρη, το τι θα κάνουμε επιτέλους με δική μου ευθύνη είναι αυτό, Θανάση, στο ζήτημα της Αυλώνας για το γνωστό πρόβλημα που βρίσκεται στην τελική του φάση. Ωραία. Κύριε Δημαρχέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάω στο Θανάση του Τζαμούλη για ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το περιβάλλον και με την κατάσταση. Και εδώ αναφέρεται και η περιοχή της Κυπαρισσίας από τη βλέπω στο δελτίο τύπου που μας έχει στείλει ο κύριος Αγγελάκας, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, να σημειώσουμε, Θανάση, για τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Παρουσία της Γενικής Γραμματέας του ΙΠΚΑ της κυρίας Ευαγγελίδου και του κυρίου Αγγελάκα. Λοιπόν, για την αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης είχαμε διάφορα καυτά ζητήματα, όπως είναι κυρίαρχο η πάυση λειτουργίας και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Βλέπω αναφορά όμως και στην περιοχή της Κυπαρισσίας για τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις της Τίνες Κυπαρισσίας. Κοίταξε, Θέμη, οι εκκρεμότητες με τα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλες. Και βεβαίως για να φτάσει να γίνει σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, σημαίνει ότι η χώρα απειλείται, όπως λέει και το δελτίο τύπου εδώ, με βαριά πρόστιμα για θέματα περιβάλλοντος. Τα οποία βεβαίως πρόστιμα ενίοτε μετακυλίονται και στους, όχι και στην περίπτωση των Σκουπιδιών, αλλά και στην περίπτωση εδώ της Κυπαρισσίας. Έχει γίνει μια προειδοποίηση ότι θα υπάρξουν πρόστιμα. Η περιοχή λοιπόν που μιλάμε αφορά την περιοχή της παραλίας της Ελέας, το δάσος και την παραλία Αγιανάκη, όπου εκεί αναπτύσσονται δραστηριότητες ιδιοκτήτη έκτασης παραλιακής, ο οποίος σε πάση περιπτώσει με στόχο την ανάπτυξη ενός επενδυτικού προγράμματος τουριστικών κατοικιών, χωρίς να έχει, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλα τέτοια, έχει προβεί σε αλλεπάλληλες, όπως έχει καταγγελθεί από τους κατοίκους της περιοχής, σε αλλεπάλληλες ενέργειες, διανοίξεως δρόμων, οργώματος εκεί των αμοθηνών, διεύρυνση σε πάση περιπτώσει αυτός το αμφισβητεί, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι έχει δεχθεί πρόστιμα και από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το θέμα έχει απασχολήσει τις υπηρεσίες περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν στείλει ένα φυρμάνι. Από την ελληνική πλευρά υπάρχουν απαντήσεις, όπως υπάρχει και από το Δήμο Τριφυλίας, ο οποίος έχει μια πολυσέλιδη, εν πάση περιπτώσει, αιτιολογημένη απόκρουση του περιεχομένου της γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία δεν κατάλαβα βέβαια και πάρα πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε τα νομοτεχνικά κείμενα πώς είναι. Ωστόσο φαίνεται ότι στην περιοχή υπάρχει ένα πρόβλημα. Πέρα από τις όποιες προθέσεις έχει ο ιδιοκτήτης εκεί και επενδυτής και πέρα από το τι θα ήθελε να αναπτύξει εκεί, υπάρχει ένα βασικό αίτημα, το οποίο είναι και των κατοίκων
και του Συλλόγου Φίλων του Δάσους της Ελέας και της Παραλίας. Μιλάμε για μια πανέμορφη έκταση κυριολεκτικά, η οποία είναι και πολύ ταλαιπωρημένη κατά καιρούς από το ιδιοκτησιακό. Εν πάση περιπτώσει αυτό έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες θυμίζουν, ας πούμε, τριτοκοσμικές καταστάσεις. Δηλαδή να πάμε να οργώσουμε σε αργίες, να πάμε να σπείρουμε σε απεργίες, να κάνουμε τούτο, να κάνουμε το άλλο κλπ. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ιδιοκτήτες επενδυτές που θέλουν να λέγονται σοβαροί επενδυτές ξεκινάνε διαδικασίες χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι νομικές διαδικασίες, οι περιβαλλοντικοί όροι και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει και τέτοια. Σε αυτό λοιπόν ένα από αυτά τα ζητήματα αφορούσε και τη σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία συμμετείχε ο κύριος Αγγελάκας, ο οποίος προφανώς θα φέρει και το βάρος να απαντήσει για να αντικρούσει. Και έτσι είναι, γιατί σημειώνει ο κύριος Αγγελάκας ότι είναι δύσκολος ο στόχος και θα πρέπει να ασκηθεί ασφικτική πίεση με κρατική παρέμβαση σε δήμους και περιφέρειες όπου δεν υπάρχει συνεννόηση. Ενώ η υπερασπιστική γραμμή που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ότι γίνονται ενέργειες και βαίνουμε προς το στόχο. Καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για τη χώρα μας και πόσο μάλλον σε ένα καθεστώς δημοσιονομικής κρίσης να πέφτουν πρόστιμα για το περιβάλλον και για τις χωματερές. Κοίταξε, για τη συγκεκριμένη περίπτωση όμως που μιλάμε, ενώ πρέπει να αντικρούσουμε, λέει ο κ. Αγγελάκας, και ότι γίνονται κινήσεις, πώς το λέει, και γίνονται ενέργειες για διάφορα ζητήματα κλπ. Για την προκειμένη περίπτωση έγιναν ενέργειες στην αντίθετη κατεύθυνση από την πλευρά της εταιρείας. Με αποτέλεσμα να έχουμε τις τελευταίες καταγγελίες. Να αποκατασταθούν οι όποιες περιβαλλοντικές παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα, σημείων. Θανάση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας. Πάμε στα θέματα των υποδομών. Την στήριξη του στο έργο της κυβέρνησης και απέναντι σε όσους προτάσσουν το λαϊκισμό, δήλωσε ο Πέτρος Τατούλης. Ο Περιφερειάρχης, με την παρουσία του στη Μεσσηνή, αναφέρθηκε στα καυτά ανοιχτά θέματα για το ενδομεσσηνιακό δικοδίκτυο, αφήνοντας αιχμές για κραυγές όσον αφορά τον Τζάνε Καλαμάκη, ενώ μίλησε και για τα τμήματα Ρωμανού, Γαργαλιάνη και Γαργαλιάνη Φιλιατρά που ξεμπλοκάρουν και εντάσσονται. Με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Τριφυλία, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης μίλησε και για τα ζητήματα των οδικών αξών. Κυρίαρχο εκείνο της προετοιμασίας του Ρωμανού Γαργαλιάνη, όπου βρίσκεται στην τελική του φάση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα της περιφέρειας. Το έργο θα ενταχθεί στο δικό μας το πρόγραμμα, παρόλο που υπάρχει και μια συνεργασία με το υπομεδή για την περίπτωση να ενταχθεί στο δικό τους τομεακό πρόγραμμα. Ο δρόμος Γαργαλιάνη-Φιλιατρά μέσα στο επόμενο δίμηνο θα οριμάσει ο φάκελος τελείως για να προχωρήσει και αυτή η ένταξη. Αναφορά και με αιχμές για την στάση ορισμένων έγινε από την Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και για τον Τζάνε Καλαμάκη. Ο ίδιος σημείωσε πως βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της δικαστικής λύσης. Είναι στο τέλος της δικαστικής λύσης του προβλήματος με το γνωστό πρόβλημα του δρόμου Τζάνε Καλαμάκη. Ακούω τελευταία κάποιες ιστερικές κραυγές κάποιον που από το θεσμικό τους ρόλο θα πρέπει να κοιτάξουν πάρα πολύ καλά την δική τους θεσμική αρμοδιότητα και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν διατυπώνουν τέτοιες κραυγές. Εμείς οριμάσαμε το έργο, εμείς επιλέξαμε το έργο, εμείς το εντάξαμε στο δικό μας το πρόγραμμα. Χαρακτηριστική αναφορά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τον Πρωθυπουργό, αλλά και την στήριξη του έργου της τρικομματικής κυβέρνησης. Γιατί πιστεύει κανένας ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν εγκρίνει τα έργα της περιφέρειας? Πιστεύει κανένας ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έχει ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία? Γιατί λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια ο καθένας να προσπαθεί να εκφράσει τον Πρωθυπουργό? Ο Πρωθυπουργός δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Το ενδιαφέρον του είναι δεδομένο, η συνεργασία μας είναι εξαιρετική και όλα αυτά τα έργα τα οποία προωθούμε σαφώς τα στηρίζει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Και πάνω απ' όλα τα στηρίζουν οι Πελοποννήσιοι συμπολίτες μας και μάλιστα οι Μεσσίνοι συμπολίτες μας. Αυτό, εμείς, όπως έχω πει πολλές φορές, στηρίζουμε την κυβέρνηση. Και τη στηρίζουμε με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Και δεν δηλιάζουμε και δεν διστάζουμε αυτές τις πολιτικές να τις κάνουμε πολιτικές με συγκρουσιακές τάσεις. Συγκρουόμαστε με όλους αυτούς τους λαϊκιστές και με όλους αυτούς που θέλουν ο καθένας ευκαιριακά να δει την υπόθεση που αφορά όλους τους Μεσσήνιους για να έχει προσωπικά ωφέλη.
Πάμε να δούμε τώρα μία από τις νέες δομές που μπήκαν στην τριφυλία μετά τις μεταβολές και τις συγχωνεύσεις των υπηρεσιών που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο λόγος για το κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων στην Κυπαρισσία λειτουργεί και διεκπεραιώνει αιτήματα πολιτών, όμως οι δυσκολίες είναι πολλές αφού κάτι τέτοιο γίνεται χωρίς ίντερνετ, φάξ, φωτοτυπικό και μηχανοργάνωση. Η ΔΟΗ από την Κυπαρισσία έφυγε και συγχωνεύτηκε με αυτήν της Καλαμάτας. Στη θέση της ήρθε το λεγόμενο ΚΕΦ, όμως η λειτουργία του μέχρι σήμερα παραμένει δύσκολη. Είναι δύσκολη η κατάσταση γιατί δεν υπάρχει μηχανογράφη στο γραφείο, δεν υπάρχει φαξ. Τα κομπιούτερ έχουν προμηθευτεί βέβαια ο Δήμος με ενέργειές του, από το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτά, αλλά ακόμα δεν έχουν συνδεθεί ούτε καν με ίντερνετ. Δεν υπάρχει φαξ, φωτοτυπικό. Ούτε τηλέφωνο, είναι τηλέφωνο που είναι και γραμμή fax ταυτόχρονα. Με όλα αυτά καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, πρέπει να πηγαίνουμε στα διπλανά γραφεία, να στέλνουμε από εκεί fax στη ΔΟΗ, να γενικά όλη την εξυπηρέτηση βγαίνουμε εκτός γραφείου. Ο κόσμος πάντως έρχεται, δείχνει ενδιαφέρον, επισκέπτεται το γραφείο, ρωτάει τι μπορεί να εξυπηρετηθεί. Κάποια πράγματα μπορούμε να βοηθήσουμε, κάποια όχι, ας πούμε. Το διεκπαιρεώνεται ας πούμε την Καλαμάτα δηλαδή. Ναι, εμείς κυρίως διεκπαιρεώνουμε αιτήσεις. Προηγουμένως σε διάφορα τμήματα στη ΔΟΗ, στο Μητρό κυρίως, στο εισόδημα. Όλες οι εργασίες μπορεί να τις κάνει δηλαδή. Μπορεί να κάνει μια ΔΟΗ φυσικά. Αρκετές. Αλλά γενικά διεκπαιρέωση αιτημάτων. Παρά τα αρκετά λειτουργικά προβλήματα, οι υπάλληλοι του ΚΕΦ κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Είναι δύσκολο, αλλά δεν έγινε. Με λέγει υπομονή όλα. Περισσότερο χρειάζεται. Θα περνάμε και θα καταφέρουμε. Δεν ξέρουμε αν θα συνδεθούμε κάποια στιγμή στο τάξης, αν προβλέπετε. Στο ισχύον καθεστώς που έχει βγει το ΦΕΚ λειτουργία των γραφείων αυτών, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι στο μέλλον, ίσως με την έναρξη του νέου τάξης, όταν ετοιμαστεί αυτό και εφαρμοστεί. Αλλά σίγουρα τότε θα είναι και περισσότερη δουλειά. Είσαστε δύο υπάλληλοι εδώ, αλλά νομίζω ότι δεν φτάνει. Ο κόσμος μας λέει ότι όντως ήταν επαρκή, γιατί δεν έχετε 10 χέρια. Τώρα που στην κατάσταση και δύο που είμαστε ακριβώς, τρέχουμε και δύο. Όλη την ημέρα, κάποιος να στείλει το φάξ, κάποιος να το πάρει. Είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Τα πάνω κάτω στην ανώτατη εκπαίδευση λόγω του σχεδίου της Αθήνας, της λεγόμενης ανακατονομίας ακτίων αποφάσεων των Υπουργείων, ενώ φορτώνονται τα πολυτεχνία με τις θέσεις που κόβονται από τα ΕΗ. Ριζικές αλλαγές στον τομέα της παιδείας εξαιτίας του σχεδίου Αθηνά και δις τις φετινές βάσεις. Η ανακατανομή του αριθμού των εισακτέων που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας δίνει επιπλέον βάρος στα πολυτεχνία, καθώς από τη θέση που κόβονται στα ΔΕΗ αυξάνεται ο αριθμός των σπουδαστών στα συγκεκριμένα ιδρύματα. Τι σημαίνει αυτό? Πως τον Αύγουστο στις Πανελλαδικές θα δημιουργηθεί πανδαιμόνιο. Με βάση πληροφορίες, ήδη παρατηρείται πτωτικό κύμα, το οποίο αναμένεται στις βάσεις όλων των πολυτεχνείων, αν και υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις όπως είναι οι αρχιτεκτονικές, οι οποίες διατηρούν τις θέσεις τους στα περσινά επίπεδα, και οι μηχανικοί υπολογιστών, όπου οι θέσεις της γενικής σειράς μειώνονται κατά 13% λόγω της κατακόρυφης αύξησης των εισακτέων στο τέταρτο πεδίο. Προς τα κάτω, δίνει ο αριθμός των εισακτέων και στις βάσεις των φυσικομαθηματικών και λοιπόν καθηγητικών σχολών του δευτέρου πεδίου, αλλά και στις βάσεις των τμήματων πληροφορικής, όπου επίσης παρέχονται αφιδώς επιπλέον θέσεις. Βάσεων αναμένεται στα ιατρικά και συναφή τμήματα του τρίτου πεδίου πλην των οδοντιατρικών. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε αύξηση εισακτέων και για τα τμήματα του οικονομικού κύκλου στο πέμπτο πεδίο. Η μέση αύξηση θέσεων στα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαμορφώνεται λίγο κάτω από το 20%. Οι πιο περιζήτητες σχολές του πρώτου πεδίου, οι νομικές, έχασαν 231 θέσεις. Άλλες 618 κουρεύτηκαν από τα φιλολογικά. Έτσι, το πρώτο πεδίο έχασε συνολικά 1.334 θέσεις, κάτι που σημαίνει πως οι βάσεις θα ανέβουν. Ο τελικός και πλήρης αριθμός των φετινών εισακτέων αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα πριν από το Πάσχα, όταν υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση και αφού προηγουμένως εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα της Αθηνάς που θα διαμορφώσουν το νέο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Πάμε να δούμε τώρα μια είδηση που βγαίνει από το Δήμο Καλαμάτας. Η πορεία των διαδικασιών για το λιμενικό ταμείο εξελίσσεται ικανοποιητικά και πεποίθηση είναι πως άμεσα θα περάσει στα χέρια του Δήμου. Το καλό νέο έρχεται σήμερα και από την Επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται τη μετάβαση του λιμενικού ταμείου στο Δήμο Καλαμάτας. Έμαθα ότι η συνεδρίαση Επιτροπή και ομόφωνα αποφάσισε για το πρωτόκολλο προσδιορισμού των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία πρέπει να μεταφερθούν από το κρατικό λιμενικό ταμείο στα δημοτικά λιμενικά ταμεία της Καλαμάτας και της Πύλου. Λοιπόν,
απομένει η συνεδρίαση πλέον της, του λιμενικού ταμείου, του κρατικού λιμενικού ταμείου, για την προσυπογραφή του σχετικού πρακτικού. Όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος είναι και ο προϊστάμενος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Γι' αυτό για τις εξελίξεις δηλώνουμε ικανοποιημένοι. Να περάσουμε τώρα στο χώρο της υγείας, όπου τα προβλήματα δεν είναι λίγα. Τα τελευταία περιστατικά της έλλειψης προσωπικού που αναδείχθηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας οδήγησε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί στους χώρους του. Οι βουλευτές Κώστας Ζαχαριάς και Θανάσης Πετράκος μαζί με μέλη της Νομαρχιακής συνομίλησαν με τους εργαζόμενους και κατέγραψαν την κατάσταση. Ανεβάζοντας τους τόνους για την υγεία, ο ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνοντας και στα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας. Προσπαθούμε να αγγίζουμε τα πραγματικά προβλήματα, έτσι όπως τα βιώνει ο πολίτης, χωρίς υπερβολές που πολλές φορές γίνονται σε πολιτικές τοποθετήσεις. Όμως, πρωταρχικά πρέπει να υποθεί ότι αυτό το πλέγμα καταστάσεων που δημιούργησε η μνημονιακή επιταγή στη χώρα μας έχει κυρίως πλήξει τα δύο κομμάτια του κοινωνικού κράτους. Αυτού, του οποιοδήποτε είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη τουλάχιστον 20ετία. Και αυτά είναι η υγεία και η παιδεία. Και βέβαια το είπε ο συνάδελφος εδώ, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, το σημαντικότερο πρόβλημα, και από εκεί απορρέουν όλα, είναι η μεγάλη υποχρηματοδότηση αυτή τη στιγμή του δημόσιου συστήματος υγείας. Τα γενικότερα προβλήματα στον χώρο της υγείας, αλλά και τα ειδικότερα που αφορούν το νοσηλευτικό ίδρυμα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, τέθηκαν επιτάπητο στην συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με τους εργαζόμενους εκπροσώπους και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Πώς αποτυπωθεί, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η αδυναμία πρόσβασης στο νοσοκομείο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στο νοσοκομείο γιατί είσαι ανασφάλιστος. Υπολογίστε εσείς πόσοι είναι, το ξέρουμε όμως, περίπου, είναι το 1 τρίτο του πληθυσμού μας ανασφάλιστοι. Για τις αποχωρήσεις, 12 αποχωρήσεις και καμία πρόσληψη. Υποτίθεται ότι οι προσλήψεις, σύμφωνα με τις μνημονιακές επιταγές, ήταν 1 προς 5, πήγαν 1 προς 10. Στην αρχή η υγεία είχε εξαιρεθεί. Τώρα δεν εξαιρείται τίποτα. Όσον αφορά το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό, οι προσλήψεις πραγματικές είναι πάρα πολύ λιγότερες. Στους γιατρούς έχει προσδιοριστεί από την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, είναι 1 σε 87 αποχωρήσεις. Το παρόν στην περιοδία του κλιμακίου έδωσαν οι βουλευτές Κώστας Ζαχαριάς και Θανάσης Πετράκος. Το φλέγον θέμα είναι η έλλειψη του προσωπικού που δημιουργεί τεράστια προβλήματα να ανταποκριθούν παρά τη διάθεση και την αυτοθυσία που επιδεικνύουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στα καθήκοντά του. Ότι παρότι έχουμε ένα καινούριο νοσοκομείο και με μηχανήματα κλπ, δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι οι μνημονιακές πολιτικές έχουν οδηγήσει την υγεία στην απόλυτη καταστροφή. Συνθήκες ερήμωσης ακόμη και στις περιφερειακές λαϊκές αγορές. Οι καταναλωτές μοιάζουν με περαστικούς, όπως αναφέρουν οι πολιτές προϊόντων, αφού λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν ούτε για τα βασικά είδη διατροφής. Οι παραγωγοί αγωνιούν για το μέλλον τους, καθώς δεν βλέπουν καμία βοήθεια από το κράτος και, όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά πλέον μέρες που είμαστε, βιώνουν την αναγκαστική νηστεία. Δύσκολη κατάσταση και για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές, οι οποίοι αδυνατούν να αγοράσουν ακόμη και τα βασικά. Στη μεγάλη δεν υπάρχει ίνιση, γιατί ο κόσμος είναι πολύ στεναχωρημένος, πολύ ταλαιπωρημένος. Οι κύριοι μας συμπερνάνε, μας έχουν κατακτήσει να δουλεύουν για να παίρνουν αυτοί και εμείς να μην έχουμε τίποτα να ψημοζούμε με λίγα λόγια. Ανεργία μεγάλη υπάρχει, κλεψά μεγάλη υπάρχει εδώ, οι ξένοι που έχουν έρθει στη χώρα και μας έχουν κλειοκλέψει, μας κλέβουν κάθε μέρα. Τα σπίτια που τα φυλάξουν, παντού δεν μένει τίποτα όρθιο. Σπίτια μας ανοίγουν τα πάντα. Εδώ τα πράγματα φέρνουν και όπως τα φέρνουμε τα ξαναπαίρνουν πάλι πίσω. Δεν γίνεται τίποτα. Και ο κόσμος θέλει και φτύνια φθηνά να τρώει, φθηνά πράγματα όντως ό,τι μπορούν και εμείς κάνουμε. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα όμως. Πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Ό,τι να. Τα τρώνε ορισμένοι. Τι πρέπει να γίνει.
Εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Να το ελέγξουμε οι μεγάλοι. Και πιο πολύ λόγω της οικονομικής κρίσης. Λόγω ότι γιατί νομίζω ότι θέλουν να κάνουν νηστεία. Νηστεύουν υποχρεωτικά. Όσοι και πρώτα-πρώτα πληρώνονται ήδη οι βουλευτές και οι υπουργοί. Τα βάλανε στην τσέπη κινητά δικά τους και ό,τι περισσεύει είναι σε εμάς. Ό,τι περισσεύει. Και μάλλον δεν περισσεύει τίποτα. Τα τρώνε όλα. Η οικονομική κρίση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και πλέον η λεγόμενη νηστεία έχει γίνει αναγκαστική. Αγωγή υπάρχει, αλλά κίνηση δεν υπάρχει αγοραστική. Γιατί ο κόσμος είναι όλο μαζεμένος, δεν έχει λεφτά χωρίς να ψωνίσει. Ή αυτά που έχει τα χρησιμοποιεί. Τα χρησιμοποιεί αλλού. Να πάρει το κράτος, να πληρώσει υποχρέωση ο καθένας που έχει. Και ποιες υποχρεώσεις να πληρώσουν, αφού δεν υπάρχουν λεφτά να πληρώσουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τα πράγματα πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Και όσο πάμε, θα χειροτερέψουμε. Λένε οι κύριοι, λεφτά να πάρουμε, δώσει να πάρουμε. Πού είναι για τα λεφτά. Εδώ σε εμάς δεν πέφτει τίποτα. Πού πάνε τα λεφτά αυτά που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που παίρνουν. Πού πάνε. Σε εμάς δεν έρχονται τίποτα. Και λέει θα έχουμε άνοδο, θα έχουμε άνοδο. Πού είναι η κοινή άνοδο που θα έρθει πλώρη, λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν βλέπουμε τίποτα. Ισχύει, αν δουλέψουν οι παραγωγοί εδώ εμείς, θα δουλέψουν και αυτοί. Δεν δουλέψουμε εμείς, δεν δουλεύουν και αυτοί. Πώς θα δουλέψουν. Πώς θα δουλέψουν. Πάμε, παίρνουμε το λίπασμα, είναι στο Θεό. Παίρνουμε αγροτικά εφόδια στο Θεό, όλα στο Θεό. Πού να βρούμε να πληρώσουμε. Εγώ είμαι της κατοχής και ήθελα να περάσουμε όπως περνάγαμε πριν τον 90, το 2000. Που ήταν καλά τότε, ήταν καλό το βιωτικό επίπεδο. Τότε καλά ήταν, τώρα όμως είναι άσχημα. Τελειώνουν τα ψέματα για τους ιδιοκτήτες γιοταχή που κυκλοφορούν ανασφάλιστα και έτσι μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, την προσεχή Δευτέρα, έχουν προθεσμία για να τα ασφαλίσουν. Μετά ακολουθούν, όπως ανακοινώθηκε, πρόστιμα φωτιά και νέα ραβασάκια. Προθεσμία έως την ερχόμενη Δευτέρα 15 Απριλίου έχουν οι ιδιοκτήτες ανασφάλιση των οχημάτων για να τα ασφαλίσουν. Μετά έρχονται τα ραβασάκια από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τα πρόστιμα φωτιά. Ειδικότερα, μετά την ερχόμενη Δευτέρα, η Γενική Γραμματεία αρχίζει τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις. Θα διασταυρώνονται τα αρχεία των ασφαλισμένων οχημάτων με τα αρχεία οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας και όπου χτυπάει κόκκινο θα ακολουθεί ραβασάκι στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Εάν σε 8 μέρες δεν ασφαλίσει το οχημά του καταβάλλοντας νωρίτερα παράβολο 250 ευρώ υπέρ του δημοσίου, η Γενική Γραμματεία θα ενημερώνει την αστυνομία για την επιβολή προστίμων και την αφαίρεση άδειας, πινακίδων και διπλώματος. Συγκεκριμένα, τον μπλόκο του Υπουργείου Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα προβλέπει. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, αφαιρούνται από την αστυνομία πινακίδες, άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας για 10 μέρες. Επιστρέφονται μόνο εφόσον ασφαλιστεί το όχημα. Αν προκληθεί ατύχημα από ανασφάλιστο όχημα, πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για 2 χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για 3. Επιστρέφονται και πάλι μόνο με την προϋπόθεση ασφάλισης του οχήματος. Με πράξη της αστυνομικής αρχής, βεβαιώνεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για ανασφάλιστα λεωφορεία και φορτηγά, 500 ευρώ για επιβατηγά και 250 ευρώ για δικύκλα. Για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, η Γενική Γραμματεία θα διενεργεί τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο διασταυρώσεις στοιχείων ανάμεσα στα αρχεία των οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί και των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί εφορίας. Στους ανασφάλιστους θα αποστέλλει το ειδοποιητήριο με το οποίο θα καλούνται να συμμορφωθούν εντός 8 ημερών. Με επιτυχία το τρίμερο σεμινάριο που ολοκληρώθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας και στο οποίο πήραν μέρος εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα. Με θέμα την ελιά, οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν ελαιοτριβία μουσεία και ελαιώνες για να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες για τους μαθητές τους. Αξιοσημείωτη και η ολοκλήρωσή του με την παρουσίαση γευστικών μεσηνιακών εδεσμάτων από το ξενοδοχείο Ελίτ. Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο σεμινάριο από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας με θέμα την ελιά, όπου συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Ολοκληρωθεί το θεωρητικό πλαίσιο της Παρασκευής. Έγινε η μελέτη και έρευνα πεδίου το πρωινό του Σαββάτου και τα εργαστήρια του απογεύματος στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Όλο αυτό που υπηρέτησε το διαθεματικό πλαίσιο είναι σήμερα στη διάθεσή μας για να εργαστούμε ως εκπαιδευτικοί. Λίγο πριν το διάλειμμα στο σημερινό πρωινό, είπαμε να εντάξουμε τη δραστηριότητα σχολαστιών με βοήθεια του Σεφ Θεόδωρου από το ξενοδοχείο Ελίτ, που πρωτοχωρεί στη μεσογειακή διατροφή και είναι δίπλα μας. Θέλω να σας πω ότι με το πολιτιστικό διπορικό κάνουμε πιλωτική εφαρμογή της δράσης με σχολικές μονάδες του τόπου. Αρχικά οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, στα εργαστήρια του ΤΕΙ Καλαμάτας, αλλά και σε άλλα πεδία όπως το ελαιοτριβείο, το μουσείο στο Χαροκοπιό
Ένα τέλος, το τρίμερο αυτό σεμινάριο ολοκληρώθηκε με έναν πλούσιο μπουφέ από το ξενοδοχείο Elite με μεσημιακά εδέσματα. Είμαι ο ΖΕΚ του ξενοδοχείου Elite. Είμαστε το πρώτο ξενοδοχείο στη Μεσσηνία που έχει πάρει πιστοποίηση για το μεσημιακό πρωινό. Θα σας παρουσιάσουμε έξω. Έχουμε πολλά προϊόντα, το παστό μάνης, τη μεσημιακής μάνης, το λουκάνικο, η σπέλα, η φέτα, το λαλάκι, το παστέρι, τα σίκα, οι στραφίδες μαύρες. Εντάξει, σαν ξενοδοχείο είχαμε πάρει μια πιστοποίηση πάνω στην Αθήνα που πήγαμε στη Κορέκα. Και πώς μπορούμε να τα διαθέσουμε στο πρωινό των σχολείων. Σε διάφορες πακέτες, το πατέρι ηλιάς και λαλάκι, βεβαίως. Όχι, αλαγάνι. Έντονα είναι τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Τα συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Δήμαρχο Τερφυλία στη Δημοτική Ενότητα του ΑΕΤΟΥ. Ο μηδαμινός φωτισμός και οι κατεστραμμένοι δρόμοι είναι δύο από αυτά που πραγματικά αγανακτούν τους κατοίκους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές ενότητες στο Δήμο Τερφυλίας είναι αρκετά. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή ΑΕΤΟΥ, σύμφωνα και με τους αρμόδιους, έχει αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Πρώτον, έχουν αφαιθεί όλα στο έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν. Οι αγροτικοί δρόμοι είναι χάλια. Οι δρόμοι του Κοπανακίου μέσα είναι και αυτοί επίσης σε κατάσταση πολύ κακή. Προχθές κάτι τρούπες έκλεισαν διάφοροι πολίτες του Κοπανακίου. Προβλήματα πάρα πολλά υπάρχουν, αλλά δεν είναι κανένα σημασία να λύσει την καθημερινότητα του κόσμου. Όταν ασχολείσαι ποιος θα καταθέσει στεφάνι, δημοτικός σύμβουλος σε μια γιορτή, νομίζω είναι γελίο αυτό το πράγμα και δεν ασχολείσαι με τα προβλήματα του τόπου σου. Όλα τα χωριά δεν έχουν αγροτικούς δρόμους, είναι μηδέν, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Πολλές λάμπες στα χωριά δεν δουλεύουν κατά 60%. Γι' αυτό είπα ότι έχει αφαιθεί στο έλεος του Θεού και των ανθρώπων όσο μπορούν η Δημοτική Ενότητα ΑΕΤΟΥ. Περίμενα να κάνει κάτι ο Δήμος. Βέβαια είναι ανύπρατος σαν Δήμος. Ασχολούνται με άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι της στιγμής. Πετρέλα δεν είχαν τα σχολεία φέτος, παιδική σταθμή φαγητά. Και εγώ πλήρωσα πετρέλαιο για το δημοτικό και όλοι οι πολίτες, αλλιώς τα παιδιά θα κρυώνανε. Τα σκουπίδια είναι στο έλεος του Θεού και αυτά. Δεν ασχολείται κάποιος σοβαρά με το Δήμο. Δεν ξέρω, πλέον αρχίζω να ανησυχώ. Και οι δρόμοι αγροτικοί για να πάνε στα κτήματά τους είναι τελείως σε κακή κατάσταση. Ανησυχούν πάρα πολύ και ήδη το διαπιστώνουν κάθε μέρα και οι ίδιοι. Το διαπιστώνουν κάθε μέρα και μάλιστα οι άνθρωποι από το Κοπανάκι προβληματίζονται και λένε τόσα έσοδα έχει ο Δήμος ΑΕΤΟΥ. Οι λαϊκοί, οι δρεύσεις, δημοτικά τέλη, πολιτιστικά τέλη. Και δεν βλέπουν να γίνεται τίποτα. Έχουν αφαιθεί όλα στο έλεος του Θεού. Η οικονομική κατάσταση, έχουν δοθεί κάποια λεφτά σε κάποιους εργολάβους, οι οποίοι τους ξέρουν ο κύριος Κόλλιας, με όχι διαφανή μέσα. Τώρα είναι σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Επιτάπητος τέθηκαν τα προβλήματα των λιμενικών στη Γενική του Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά σημείωσαν. Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Πελοποννήσου πραγματοποίησε την τακτική Γενική Συνέλευση, όπου έθεσε τα προβλήματα αλλά και τα οράματά της. Μια συνέλευση για να συζητήσουμε τα προβλήματά μας και κυρίως να θέσουμε όραμα και στρατηγικές για το μέλλον. Αυτή τη δύσκολη εποχή έχουμε προσκαλέσει και μας τιμάει με την παρουσία του πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιώργος Δευβάκος, ο οποίος και αυτός θα μας κάνει παραμβολές και να θέσουμε μια καινούργια στρατηγική της Ένωσης μαζί με τη Ομοσπονδία. Και εγώ ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα της Ένωσης Νοτιού Πελοποννήσου να είμαι σήμερα εδώ. Προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο να βρίσκομαι κοντά στους συναδέλφους σε αυτή τη δύσκολη χρονικά εποχή που όλοι βιώνουμε μεγάλα και τεράστια προβλήματα. Το λιμενικό σώμα αυτή την περίοδο έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τον προϋπολογισμό του. Οι δαπάνες έχουν μειωθεί σε τέτοιο τραυματικό επίπεδο για το σώμα που πλέον υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία και στην αποτελεσματικότητά του. Κάθε μέρα οι υπηρεσίες βιώνουν τεράστια προβλήματα και δυσλειτουργίες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλέον σε αυτά που έχει απέτηση η ελληνική κοινωνία και ο Έλληνας πολίτης. Αυτό όμως ο λιμενικός το βιώνει ως προσωπικό του πρόβλημα, δίνοντας το περίσσευμα της ψυχής του καθημερινά, με όλα αυτά που έχει υποστεί όλο το προηγούμενο διάστημα, με περικοπές μισθών, με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανύπαρκτη,
με εξοπλισμούς και μέσα τα οποία πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής. Προσπαθώντας λοιπόν να κάνει μόνος του αυτά που η πολιτεία όφιλε να δώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, που οφείλει να δίνει πάντα στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις, για να μπορούν να λειτουργήσουν και να προσφέρουν το αγαθό της ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνει ο τόπος και η χώρα. Το σκορ της χρονιάς σημειώθηκε στο μάτς του Ολυμπιακού Καλαμάτας με το Μεσσηνιακό. Το τρίποντο κατάφερε να κερδίσουν οι πράσινοι του Δημήτρη Τσάκωνα με το εντυπωσιακό 9-3. Φίλοι, τι λέτε, δες τον πες, καλησπέρα σας. Τώρα δούμε όμως τον πλασέ και τον γκολ με τον Βασίλη τον Αθανασόπουλο, με το που ξεκινήσαμε την μετάδοσή μας. Πετυχαίνει γκολ η ομάδα του Μεσσηνιακού, 1-0 επί του Ολυμπιακού Καλαμάτας, στο 7ο μόλις λεπτό. Κόντρα επάνω με τον Σπύρο του Βασκαλάκη και θα πάρουν επέκταση του Μεσσηνιακού. Τσουλάκος κάθετα, θα βγει ο Χελιλάς ο Γιάννης, θα πλασάρει και το 2-0. Έτσι απλά βγήκε πίσω από την πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Τέτα τέτ μόνος απέναντι στον Ζησιμάτο, ο οποίος δεν μπόρεσε να απεκρούσει. Πλάσαρε στο κατάλληλο χρόνο, την κατάλληλη στιγμή ο Γιάννης ο Χελιλάς και θα πετύχει ένα ακόμη τέρμα. Τα πόσα θα σταματήσουν, ρε. 2-0. Θα πει τώρα παλιά για τον Γιάννη τον Καλογερόπουλο, θα προλάβει να τσιμπήσει την μπάλα. 3-0, σαν σε προπόνηση η ομάδα του Μεσσηνιακού, κάτω από τα χειροκροτήματα των φιλάθλων του. Θα δώσει και το χέρι του στον προπονητή του Ολυμπιακού Καλαμάτας, τον Πλωτοτζίκινη. Τζίφας από τα αριστερά, θα βγάλει την παλιά για τον Πουλάκο, αυτός θα προσπαθήσει να κατεβάσει, θα κάνει και το πλασέ και το γκολ. Να λοιπόν, μια ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία ατομική εκεί προσπάθεια ύστερα από την ωραία σέντρα του Τζίφα. Θα κατεβάσει ο Κυριάκος ο Πουλάκος, θα πετύχει το τέρμα, θα μειώσει για την ομάδα του σε 3-1. Να λοιπόν, που δείχνει και την ποιότητά του ο Κυριάκος ο Πουλάκος. Μπαλαλάς, ωραία για τον Ξηδιά από τα δεξιά μες στην περιοχή αυτός. Πάλι για τον Μπαλαλάς, Κυριάκος Πουλάκος θα κάνει το σουτ και θα πετύχει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και θα μειώσει ακόμα περισσότερο για την ομάδα του Ολυμπιακού Καλαμάτας. Θα πατήσει όμως αυτό στην μπάλα, θα δώσει γρήγορα Μπαλαλάς για τον Κυριάκο τον Πουλάκο, θα τσιμπήσει εκ νέου μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα, σουτ, κεφαλιά του Μπαλαλά και το γκολ, το 3-3. Να λοιπόν, που με την τρίτη πολύ καλή επίθεση του Ολυμπιακού Καλαμάτας θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι, βγαλμένο από χολιγουτιανό σενάριο σίγουρα. 3-3, πριν καλά συμπληρώσουμε το 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ήμουν σίγουρα, εκεί ειδικά μετά το χαιρετισμό του Γιάννη του Καλογερόπουλου, μετά το τέρμα που σημείωσε στον... Θα φύγει όμως τώρα και θα βάλει τον γκολ πάλι μπροστά την ομάδα του Μεσσηνιακού ο Βασίλης Αθανασόπουλος, μετά το λάθος από τον Αργάνη, καθώς τον κέρδισε εκεί στην προσωπική μονομαχία, βάλει καλύτερα το σώμα του. Τον Καλογερόπουλος απευθείας και θα πετύχει το 5ο γκολ για το Μεσσηνιακό με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Έπεσε ο Ζησιμάτος, δεν μπόρεσε όμως να απομακρύνει την μπάλα, να την βρει. Ήταν πολύ καλή εκτέλεση από τον Αντώνη τον Καλογερόπουλο στην δεξιά γωνιά του Ζησιμάτου. 5-3 λοιπόν, ξεφεύγει με δύο τέρματα διαφορά η ομάδα του Μεσσηνιακού. Δεν θα τον βρει όμως, θα σκαλάξει το σούτ από μακριά. Η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι του Ζησιμάτου. Έχει χώρο ο Σταύρος ο Τσουλάκος. Θα ανοίξει στον αφύλακτο Θανασόπουλο. Θα κάνει αυτός το πλασέ. Μεγάλη όμως η επέμβαση από τον Κώστα τον Ζησιμάτο. Θα βγει σέντρα από τον Αργυρόπουλο. Σας είπε που είναι ο Χελάς. Θα γυρίσει ανάποδο ψαλιδάκι από τον Αθανασόπουλο. Χατρίκ και ένα πανέμορφο τέρμα. Δεν μπορούσε εκεί να αντιδράσει ο Ζησιμάτος. Μέσα από τη μικρή περιοχή δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον αντεφύλακα του Ολυμπιακού Καλαμάτας. Ανάποδο ψαλιδάκι ο Αθανασόπουλος. Πολύ ωραίο τέρμα. Και διευρύνει έτσι τη διαφορά σε 6-3 ομάδα του Μεσσηνιακού. Πουλός.
Ωραία, εκεί ο Τσουλάκος πάλι για τον Αργυρόπουλο, ο οποίος θα ξεφύγει. Θα βγάλει και τον Αθανασόπουλο και το τέταρτο γκολ από τον Αθανασόπουλο από την ωραία επιθετική προσπάθεια των παικτών του Μεσσηνιακού. 7-3. Ωραία η προσπάθεια των παικτών του Μεσσηνιακού που καρποφόρησε με το τέταρτο τέρμα από τον Αθανασόπουλο, που έδειξε τώρα η ομάδα του Μεσσηνιακού ότι η απλότητα είναι ό,τι καλύτερο στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή. Αργυρόπουλος. Κουλουράς θα ανοίξει για τον Σταύρο τον Τσουλάκο. Τρέχει ο Βασίλης Μπακιάς, θα τον περάσει ο Τσουλάκος. Έχει χώρο, θα κάνει εκεί. Θα χάσει μεγάλη ευκαιρία ο Σωτήρης ο Κοκούτσης. Προκαινής εστίας. Τζιφάς, θα χαθεί μπαλά. Τώρα προϋποθέσατε επίθεση. 3 εναντίον 3. Τσουλάκος, δεν υπάρχει offside σύμφωνα με τον επόπτη. Απέναντι ο Καλογερόπουλος από τον Ζησιμάτο. Θα αποφύγει, θα πλασάρει και θα κάνει το 8-3. Ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος με το δεύτερο προσωπικό τέρμα στη σημερινή αναμέτρηση. Οριακά εκεί μπήκε μόνος απέναντι από τον Ζησιμάτο. Τον πέρασε και σημείωσε το 8ο τέρμα του Μεσσηνιακού. Αρβανίτη από τα αριστερά. Θα κόψει ωραία, θα προσπαθεί, θα μπει μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να βρει συμπαίκτη Κουκούτσης. Θα κάνει το πλασέ. Και να λοιπόν που θα έρθει ένα ακόμη τέρμα από τον Σωτήρη τον Κουκούτσι. Ό,τι δεν κατάφερε να πετύχει εξ επαφής λεπτά νωρίτερα, το πετυχαίνει τώρα λίγο πριν το φινάλε, διευρύνοντας τη νίκη του Μεσσηνιακού επί του Ολυμπιακού Καλαμάτας, καθώς και σημειώνοντας, όπως προαναφέραμε, και μια ντουζίνα τέρματα σήμερα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. 9-3. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα στη Φορά με τον Σωτήρη Γεωργούτζο και με πολλές εκπλήξεις. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.